Αν επανόρθωτο πλήγμα στην ευρωπαϊκή αξιοπιστία θα αποτελεί τυχόν υποχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στου τουρκικού εκβιασμού, υπογράμισε δεικτικά ο πρόεδρο τη Δημοκρατία. Σε συνέντευξη στην ελληνική εφημερίδα Τα Νέα, ο πρόεδρο Αναστασιάδη σημείωσε παράλληλα ότι η ανησυχία εντό του κόλπου τη Ένωση για την έξαρση τη τουρκική παραβατικότητα αυξάνεται. Όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στο Αιγαίο, τη Συρία και τη Λιβύη. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιοι εταίροι μα έχουν ειδικέ σχέσει με την Τουρκία, κάτι το οποίο σεβόμαστε. Όμω όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση τηρούν ενιαία στάση αρχών όσον αφορά τι τουρκικέ προκλήσει. Στην Κύπρο. Σε ό,τι αφορά του ενεργειακού σχεδιασμού τη Κυπριακή Δημοκρατία, υπογράμισε ότι παρά τι αρνητικέ επιπτώσει που προέκυψαν από την πανδημία, οι εταιρείε που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη παραμένουν δεσμευμένε στην υλοποίηση του γεωτρητικού του προγράμματο. Ο πρόεδρο Αναστασιάδη δεν έκρυψε την έντονη ανησυχία του και για την ολοένα αυξανόμενη και προκάλυπτη παρέμβαση τη Άγκυρα στα τεκτενόμενα στα κατεχόμενα. Είναι επίση γεγονό ότι το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί δημόσιε παρεμβάσει από μέρου αξιωματούχων τη Τουρκία ακόμα και στο ανώτατο επίπεδο στηρίζοντας δυνάμεις οι οποίες σε πλήρη ταύτιση με την Άγκυρα υπονομεύουν την προοπτική λύσης και προωθούν τη διχοτόμηση. Επίσης επανέλαβε τη βούληση της Λευκοσίας να συνεχίζει να συνεργάζεται με το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επίτευξη συμφωνίας επί των όρων αναφοράς με στόχο την επανέναρξη των συνομιλιών μετά τις λεγόμενες εκλογές στα κατεχόμενα.